Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, επί του πιεστηρίου. Και πριν πάω ξανά στους καλεσμένους μας, να πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή που έχουμε τον συνάδελφο, τον Παναγίου Γαλιατσάτο, πολιτικό συντάκτη από την εφημερίδα Real News και καλό γνώστη και των ευρωπαϊκών αλλά και των γερμανικών πραγμάτων, όπου έχουμε εκλογές. Παναγίου, και η κυρία Μέρκελ πάει για τέταρτη τετραετία. Καλησπέρα και σε ευχαριστούμε, Παναγίου. Καλησπέρα και στους δύο σας και στους ακροατές μας. Ναι, είναι βέβαιο ότι η κυρία Μέρκελ θα πάει για τέταρτη τετραετία. Το θέμα είναι με ποιον κυβερνητικό εταίρο. Και αν μπορεί κανείς να διακινδυνεύσει μία πρόγνωση με βάση τις δημοσκοπήσεις που έχουμε δει ως τώρα και με δεδομένο το ότι το γερμανικό πολιτικό σύστημα δεν έχει υποστεί μεγάλη ανατροπή και άρα περίπου εκεί θα κινηθούν τα εκλογικά ποσοστά, με συν πλην 2% πάνω κάτω, θα έχουμε πολύ μεγάλης διάρκειας διαπραγμάτευση για το σχηματισμό του συνασπισμού, του κυβερνητικού συνασπισμού του επόμενου που θα κυβερνήσει τη Γερμανία. Εκεί πάνω ότι λένε ότι πιθανότατα και μάλιστα ανησυχεί εδώ την κυβέρνηση ότι μπορεί να υπάρχει κυβέρνηση συνεργασίας με τους φιλελεύθερους. Υπάρχει στο τραπέζι. Υπάρχει. Είναι πολύ ισχυρή αυτή η πιθανότητα, Μάκη, αλλά το θέμα είναι ότι δεν βγαίνουν τα ποσοστά για να κυβερνήσουν μόνοι τους. Υπάρχουν λοιπόν δύο εναλλακτικές. Η μία είναι να συνεχιστεί ο μεγάλος συνασπισμός. Εννοείς, Παναγή, συγγνώμη, ότι δεν βγαίνουν τα ποσοστά για να κυβερνήσει το κόμμα της κυρίας Μέρκελ με τους φιλελεύθερους. Με τους φιλελεύθερους σε κυβερνητικό συνασπισμό. Μάλιστα. Το κόμμα της κυρίας Μέρκελ. Άρα θα χρειαστούν και κάποια προσθήκη ακόμη. Είναι αυτή τη στιγμή στο 37, με ανώτατο όριο το δίνουν το 39. Αν μείνει κάτω από 40, δεν μπορεί να κυβερνήσει μόνο με τους φιλελεύθερους. Γιατί επειδή στη Γερμανία ισχύει απλή αναλογική, χρειάζεται κοντά στο 50%, δηλαδή 49,5-40-50, ώστε αθριζόμενα, βγάζοντας τα υπόλοιπα και αυτούς έξω που δεν θα μπουν στο κοινοβούλιο, να μοιραστούν έτσι έδρας, να έχουν απόλυτη πλειοψηφία. Άρα λοιπόν, η μία εναλλακτική είναι ο συνδυασμός της Τζαμάικα, ο λεγόμενος, δηλαδή φιλελεύθεροι, πράσινοι και οι χριστιανοδημοκράτες κυρίας Μέρκελ, και άλλη είναι να συνεχιστεί ο μεγάλος συνασπισμός όπως το ξέραμε. Και στις δύο περιπτώσεις, ωστόσο, θα έχουμε εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία, γιατί και οι σοσιαλδημοκράτες δεν το θέλουν, έχουν καταλάβει ότι αυτό το πράγμα τους τσακίζει. Τους δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Ναι, χάνουν αυτοί τελικά από αυτό το συνδυασμό, άρα θα προσπαθήσουν να τον αποφύγουν και θα τον κάνουν πάρα πολύ δύσκολο αν συμμετάσχουν. Το δε άλλο συνδυασμός υπάρχει μόνο στο κρατήδιο μέχρι στιγμή του Σλέσβικ-Χολστάιν. Υπάρχει μια τέτοια συγκυβέρνηση των τριών κομμάτων. Ωστόσο, εκεί οι πράσινοι έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις με τους τοπικούς φιλελεύθερους. Δεν ισχύει το ίδιο και στην Ομοσπονδία, και μένει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί αυτό το πράγμα. Μια καινούργια κυβέρνηση της κυρίας Μέρκελ, πώς θα είναι η ίδια στάση της Γερμανίας απέναντί μας? Εξαρτάται από το κυβερνητικό της εταίρο. Θεωρώ ότι με τους φιλελεύθερους μέσα θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα. Ειδικά σε ό,τι αφορά την ποσοτική χαλάρωση και αυτά τα ζητήματα. Ο κύριος Σόιμπλε, αγαπημένος των Ελλήνων, θα κρατήσει το Υπουργείο του? Αυτό είναι μια από τα μεγάλα μυστήρια. Εγώ θέλω να σας πω ότι η ηλικία του δεν συνηγορεί σε αυτό. Δηλαδή 75 ετών, να φτάσει μέχρι τα 79, η δουλειά του Υπουργού Οικονομικών, όπως έχουμε δει, είναι πάρα πολύ απαιτητική. Δεν ξέρω τι συνεννόηση έχει κάνει και αν η κυρία Μέρκελ θα αποφασίσει να τον κρατήσει. Αυτό ίσως θα είναι θετικό, αν δεν είναι και ο Σόιμπλε στην κυβέρνηση. Μπορεί να είναι και μπορεί να τον νοσταλγήσουμε κιόλας, Μάκη. Τόσο πολύ λες, αν μπει το AfD στην κυβέρνηση. Όχι, το AfD δεν θα μπει στην κυβέρνηση, το FDP θα μπει στην κυβέρνηση. Α, ναι, το AfD. Το AfD είναι η εναλλακτική της Γερμανία, η ακροδεξιά. Αυτή θα είναι μάλλον το μεγάλο κόμμα. Ήθελα να σε ρωτήσω ότι και αυτοί δείχνουν να πηγαίνουν καλά και να πιέζουν. Ναι, αυτή θα είναι, αν σε περίπτωση μεγάλου συνασπισμού, αυτή θα είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι. Αν είναι κάτι ακόμη, τα μέσα τα γερμανικά, τι προβλέπουν? Τις μεγαλύτερες πιθανότητες μέχρι στιγμής, κατά τη γνώμη μου, τις συγκεντρώνει και από τις αναλύσεις που διαβάζω και από τους Γερμανούς συναδέλφους, συγκεντρώνει ο μεγάλος συνασπισμός,
Γιατί το άλλο είναι αρκετά παρακινδυνευμένο. Αλλά το γεγονός είναι ότι τον μεγάλο σασμό δεν τον θέλουν ούτε χριστιανοδημοκράτες ούτε σοσιαλδημοκράτες. Μάλιστα. Παναγή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα σε έχουμε και τη Δευτέρα εδώ που θα το αναπτύξουμε το θέμα περισσότερο και σε περισσότερο χρόνο. Με τα αποτελέσματα να σε καλά. Και εμείς να επιστρέψουμε στους καλεσμένους μας. Κυρίες και κύριοι, και έχουμε και δύο μηνύματα. Ο κύριος Μιχάλης από την Αγία Παρασκευή λέει: Αφού βγαίνουμε από τα μνημόνια του 18, ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Δεν νομίζω. Έτσι. Ενώ επειδή θα πάω στον κύριο Αλεξιάδη, έχει και ερώτημα από τον Κώστα από το Παλαιό Φάλιρο, ο οποίος λέει: Κύριε Αλεξιάδη, αν σας κόβαν και εσάς το 80% του μισθού, τι θα κάνατε και πώς θα ζούσατε? Για να πάμε και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Βεβαίως. Βέβαια, και στο Παλαιό Φάλιρο έχουμε και το πρόβλημα με την πετρελαιοκή κοιλίδα. Γιατί μέχρι την περασμένη Τρίτη έβγαινε ο κόσμος και έκανε μπάνιο το πρωί. Τώρα κάθεται απλά και κοιτάζει τις κοιλίδες. Στο πλουσίο που σκάνει, μπάνιο. Ναι, στη Βούλα όμως, όχι στο Παλαιό Φάλιρο. Να απαντήσω λοιπόν και σε αυτά, αλλά επιτρέψτε με ένα σύντομο σχόλιο για τα όσα ακουστήκαν πριν. Εγώ σέβομαι τη πολιτική άποψη, γιατί είναι από τον ίδιο πολιτικό χώρο των συνομιλητών μου, που λένε ότι θέλουν να εμφανίσουν ότι υπήρχε ένας παράδεισος στην Ελλάδα μέχρι τον Ιανουάριο του 2015 και ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και σταμάτησε αυτόν τον παράδεισο. Ότι βγαίναμε από τα μνημόνια, πηγαίναμε μια χαρά, υπήρχε ανάπτυξη, υπήρχε ένα success story και ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και διέλυσε αυτή την ιστορία. Σέβομαι αυτό το αφήγημα. Αλλά έχει ακουστεί πάρα πολλές φορές, καλώς ή κακώς, δεν έπεισε τους Έλληνες πολίτες σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις και σε ένα δημοψήφισμα που έγινε. Σωστό. Άρα να σεβαστούμε το τι λέει ο κόσμος. Και εδώ θέλω να κάνω και την εξής παρατήρηση. Τώρα ακούμε έχει άλλη άποψη ο κόσμος, βέβαια. Θα το δούμε αυτό σε δύο χρόνια, κύριε Βλακοντάκη. Μην βιαζόμαστε. Θα το δούμε αυτό σε δύο χρόνια. Θα έχουμε εκλογικές αναμετρήσεις, θα έχουμε εκλογές, ευρωεκλογές, αυτοδιοικητικές. Θα έχουμε πολλές εκλογές σε δύο χρόνια. Σε ό,τι αφορά όμως το βασικό πολιτικό επιχείρημα, γιατί τα θέματα που έβαλα στην αρχή έμειναν δυστυχώς αναπάντητα. Εδώ υπάρχει ένα επιχείρημα που λέει ότι θα πάει η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην Ευρώπη και στους θεσμούς θα τους καταθέσει ένα πρόγραμμα και θα τους πείσει. Μα το ερώτημα είναι γιατί δεν τους έπεισε όταν ήταν κυβέρνηση. Όταν ήταν κυβέρνηση, γιατί δεν τους έπεισε για τα θέματα των πλεονασμάτων. Δηλαδή, γιατί δεσμεύτηκε για πλεονάσματα υπερβολικά της τάξης του 4,5% όταν κάποιοι του 4,5% για το 17 και το 18. Όταν κάποιοι λένε για το 3,5 που θα έχουμε δεσμευτεί για το 18 ότι είναι μεγάλο. Ότι μπορεί να σας απαντήσει ο κύριος Πλακοντάκης, μπορεί να σας απαντήσω και εγώ. Να απαντήσει εκεί. Ότι η πρόβλεψη ήταν για άλλους ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν και το να βγει και το. Ναι, είχαμε πεθάνει στην ανάπτυξη. Είχαμε πεθάνει στην ανάπτυξη. Είχε. Δηλαδή, οι λογικές. Να τελειώσω, κύριε Πλακοντάκη, και θα πείτε κι εσείς. Να τελειώσω εγώ την επιχειρηματολογία μου. Εγώ δεν διακόπτω κανένα, γιατί εγώ θεωρώ ότι δεν οι διακοπές βοηθάει η κατάδεση των επιχειρημάτων. Το ένα λοιπόν είναι γιατί δεν έπεισαν τότε και θα πείσουν τώρα. Και ακούμε πάρα πολλά για τον ΕΝΦΙΑ. Ένας αγαπημένος φόρος, μέσα σε εισαγωγή αγαπημένος φόρος, με την έννοια ότι έχουν ακουστεί και έχουν γραφτεί πάρα πολλά για αυτό το ζήτημα. Και κοιτάξτε τώρα ποιο είναι το σχιζοφρενικό σε αυτή την κατάσταση. Οι πολιτικές δυνάμεις που επιβάλλαν τον ΕΝΦΙΑ στη χώρα, δηλαδή που επιβαρύναν την περιουσία του πολίτη και από τα 600 έως 700 εκατομμύρια που ήταν οι φόροι στην περιουσία πριν από την εποχή του 2010, πριν από την εποχή των μνημονίων, στην οποία μας οδήγησαν συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις και συγκεκριμένη πολιτική με ονοματεπώνυμο, γιατί ορισμένοι από αυτούς θέλουν να μας ξαναβγάλουν από αυτή την περίοδο. Αυτοί λοιπόν που μας οδηγήσαν σε αυτή την υπερφορολόγηση και στην αύξηση από τα 700 εκατομμύρια στα 3,4 δις βεβαίωση, έρχονται και κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ και λένε γιατί δεν υλοποίησες εσύ την υπόσχεσή σου που είχες δώσει στις προπροηγούμενες εκλογές. Εμείς αυτό έχουμε απαντήσει 500.000 φορές και να απαντήσουμε άλλες τόσες. Στο πώς αναγκαστήκαμε να διατηρήσουμε για ένα χρονικό διάστημα τον ΕΝΦΙΑ μέχρι να μπορέσουμε να τον αλλάξουμε. Θα δώσουν μια πολιτική απάντηση αυτοί οι οποίοι επιβαρύναν τους Έλληνες πολίτες με μια βάρβαρη φορολογία στην περιουσία και μάλιστα τη συνδέσαν σε μια περίοδο και με ένα αγαθό όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Αλλά είναι και το τελευταίο. Σε ό,τι αφορά το θέμα της διαφοράς, και εδώ συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Πλακιωτάκη, της βασικής διαφοράς μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι οι δύο διαφορετικές απόψεις για το πώς λειτουργεί ο προϋπολογισμός. Ορισμένοι θέλουν λιγότερες δημόσιες δαπάνες για την υγεία, για την παιδεία, για την κοινωνική περίθαλψη, για τη λειτουργία του κράτους. Θέλουν λιγότερες δημόσιες δαπάνες. Εμείς θέλουμε δημόσιες δαπάνες. Λιγότερες δαπάνες για προσλήψεις που κάνετε εσείς το τελευταίο διάστημα. Έχει απαντήσει η κυρία Γεροβασίλη με πλήρη πολιτική επάρκεια στη Βουλή και έχει αποδείξει ότι δεν κάνουμε προσλήψεις. Ίσα ίσα στην πρόσφατη απεργία στο θέμα των ΟΤΑ
Εμείς υπερασπιζόμασταν τις συμβάσεις και τις προσλήψεις που έχουν κάνει οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αλλά στο θέμα αυτό πρέπει να απαντήσουμε από πού θα περικοπούν οι δημόσιες δαπάνες. Διότι έχει τη Νέα Δημοκρατία και λέει: εγώ απάντησα σε αυτά. Μα πότε απαντήσατε? Last year, λέει. Απήντησα πέρυσι. Φέτος πρέπει να βγει η Νέα Δημοκρατία και να μας πει, γιατί έχει προσθέσει και άλλες εξαγγελίες, και να μας πει: αυτή είναι η κοστολόγηση των εξαγγελιών μου. Εγώ παίρνω την ευθύνη και λέω ότι είναι περισσότερο από 2,5, και αν ισχύσει το αφορολόγητο που λένε για τα 13.000, θα φτάσει στα 3,5 δις. Και πρέπει να μας πούνε από πού θα περικόψουν τις δαπάνες. Σε ό,τι αφορά όμως τα δύο ζητήματα που είπατε, πρώτα απ' όλα το ερώτημα που έκανε ο τηλεθεατής μας ο Κώστας. Βεβαίως και είναι πρόβλημα η περικοπή των μισθών και εγώ ως εργαζόμενος. Εντάξει, προφανώς μισθωτός... εννοεί η περικοπή μισθών σε συνδυασμό με την αύξηση της φορολογίας, σε συνδυασμό με όλο το πακέτο εννοεί. Δεν έχει γίνει. 80% περικοπή δεν έχει γίνει. Το σύνολο είμαστε υπέρ. Η μείωση του αυτού είναι. Δεν είμαστε υπέρ της υπερφορολόγησης, δεν είμαστε υπέρ της αύξησης των φόρων. Είμαστε υπέρ της δίκαιης φορολόγησης. Είμαστε υπέρ της φορολόγησης στα πλαίσια του Συντάγματος. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε συγκεκριμένες κινήσεις στον τομέα της φορολογικής πολιτικής μέσα από τη διαδικασία των μνημονίων που ψήφισε η Ελληνική Βουλή. Αλλά κύριε Βουλιάδη, δεν είναι δίκαιη φορολόγηση, δίκαιη φορολόγηση το 78% του εισοδήματος ενός ελεύθερου επαγγελματία. Αυτό εγώ δεν σας είπα ότι είναι δίκαιη, κύριε Μίχαλε. Είναι άδικη. Ναι, είναι άδικη. Εγώ το λέω ότι είναι άδικη. Χαίρομαι που το αναγνωρίζετε. Αλλά δεν είναι μια πολιτική επιλογή μας. Είναι μια πολιτική αναγκαιότητα. Πώς θα ζήσει, εδώ όμως, θα απαντήσω σε αυτό. Εδώ όμως, χαίρνουμε μόνο τη μία πλευρά και δεν παίρνουμε την άλλη. Το 70% των αυτοαπασχολούμενων ελεύθερων επαγγελματιών και το 80% των αγροτών και το 100% άλλων κλάδων, π.χ. των ταξί, πληρώνουν πολύ λιγότερες φορές από ό,τι πληρώναν πριν. Γιατί στεκόμαστε μόνο στις περιπτώσεις αυτών που πληρώνουν περισσότερο και μερικές φορές πολύ περισσότερο? Μάλιστα. Διότι αυτό που πρέπει να απαντήσουμε, και εδώ θα ήθελα την άποψη. Τελειώνω, κύριε Μίχαλε. Όχι. Αφήστε κύριε Μίχαλε, τελειώνω τη φράση. Θεωρείτε εσεί ότι έχετε υπολογίσει και κοστολογήσει. Ελπίζω να μην διακόψετε τον κύριο Βλαχιωτάκη μετά, κύριε Μίχαλε. Να μην το διακόψετε, γιατί δεν θέλετε να πω εγώ να τελειώσω τη φράση. Εσεί έχετε κοστολογήσει και έχετε υπολογίσει ότι υπάρχει μία μερίδα των επαγγελματιών, των ελευθέρων επαγγελματιών, των επιχειρηματιών, που μπορούν, κατά τη δική σας πάντα άποψη, να ζήσουν με το 20% του παραγόμενου εισοδήματός τους. Εγώ σέβομαι το πολιτικό αφήγημα, κύριε Μίχαλε, εγώ σέβομαι το πολιτικό αφήγημα ότι υπήρχε στην Ελλάδα ένας παράδεισος πριν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και μας πήγε στην κόλαση. Σέβομαι αυτό το πολιτικό αφήγημα. Αλλά εγώ απαντάω σε κάτι άλλο. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της υπερφορολόγησης, δεν είμαστε υπέρ της υπερφορολόγησης. Είμαστε κατά της άδικης φορολόγησης. Πρέπει να έχουμε δίκαιη φορολόγηση στην Ελλάδα και δεν είχαμε ούτε πριν ούτε έχουμε τώρα. Στο θέμα των ασφαλιστικών εισφορών κάναμε μια μεγάλη τομή συνδέοντας ασφαλιστικές εισφορές με το εισόδημα. Κάτι το οποίο από ό,τι θυμάμαι ήταν αίτημα των πάντων και είναι ένα δίκαιο αίτημα. Να κλείσω όμως για να μην. Ασφαλιστικές εισφορές με το εισόδημα. Βεβαίως και πρέπει να, πρέπει να συνδεθούν οι ασφαλιστικές εισφορές με το εισόδημα. Θα είναι και ήτανε... θα έχουμε τις ίδιες παροχές. Βεβαίως και θα ήταν. Βεβαίως και πρέπει να συνδεθούν. Δεν είναι και το ξέρετε τώρα. Να σας πω γιατί. Διότι δεν είναι δυνατόν. Και εγώ θα πω την άποψή μου. Ναι. Το άνοιγμα που σου είναι όμως και λίγο ρεαλιστικό, αυτό λέω. Επιτρέψτε μου, κύριε Κοζάνη, να κλείνουν οι τηλεθεατές το άνοιγμα. Μπορεί να μου πείτε ότι θεωρητικά θα είναι αναλογική και η. Πρέπει να είναι συνδυασμένες οι ασφαλιστικές εισφορές με το εισόδημα. Εγώ δεν μπορώ να δεχθώ πόσο ο οικονομολόγος, ο δικηγόρος ή ο μηχανικός που δεν έχουν καθόλου εισόδημα πρέπει να πληρώνουν τις ίδιες ασφαλιστικές εισφορές με έναν που έχει δεκαπλάσιο εισόδημα από το δικό τους. Άρα έγινε μια μεγάλη τομή στη χώρα. Έχει τα προβλήματά της, διορθώνονται πάρα πολλά. Η κυρία Αχτσιόγλου με την τελευταία παρέμβασή της στη Βουλή έδειξε σε ποια κατεύθυνση κινούμαστε και διορθώνουμε διαρκώς προβλήματα και αδικίες που υπάρχουν. Άλλο όμως αυτό και άλλο να έρχονται οι πολιτικές δυνάμεις που οδηγήσαν τη χώρα στο PSI, που είχαν πολιτικά τους στελέχη πρωταγωνιστές στα δομημένα ομόλογα, που οδηγήσαν το ασφαλιστικό σύστημα στα βράχια, να έρχονται και να μας κουνούν το δάχτυλο εμάς και να μας πει τι κάνετε εσείς. Αν είναι δίκαιο αυτό το σύστημα, το 20% το οποίο θα έχει μαύρη τρύπα του χρόνου ο ΕΦΚΑ εξαιτίας της αδυναμίας. Τώρα έχει μαύρη τρύπα ο ΕΦΚΑ. Ένα λεπτό. Τώρα έχει μαύρη τρύπα. Κύριε, του χρόνου όμως θα έχει. Δεν απαντάτε σε αυτό. Γιατί θα υπολογίζετε. Τις καφετζόλες θα κάνουμε, κύριε Μίχαλε. Όχι, μα φαίνεται από τα στοιχεία. Αφήστε τον άλλο, πρέπει να πάω σε διάλειμμα.
Τώρα έχει μαύρη τρύπα. Και θα έχετε μετά τον λόγο. Στους επαγγελματίες είναι μείον 20%. Αυτή τη στιγμή ο ΕΦΚΑ έχει περίσευμα. Έχουν περικοπή συντάξεις. Των φορολογικών εσόδων. Πού θα βρίσκεται η μαύρη τρύπα, πού θα έχει ο ΕΦΚΑ. Πρέπει να υπάρχουν παρεμβάσεις και στον τομέα των φορολογικών και των ασφαλιστικών παροχών για να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα. Υπάρχουν οι περικοπές συντάξεις, κυρίες και επιχειρηματίες, είναι 60%. Πώς θα ζήσει αυτός ο κόσμος? Μα μισό λεπτό, κύριε Κουρή, εδώ είναι η διαφορά μας. Εμείς παραλάβαμε μια χώρα σε κρίση. Εμείς παραλάβαμε μια κατάσταση. Πέρασε η σύνταξη, περικοπή για εσάς. Μισό λεπτό. Ναι. Παραλάβαμε μια κατάσταση δύσκολη και δώσαμε μια λύση και αυτά τα προβλήματα σε πάρα πολλούς τομείς αντιμετωπιστήκαν και έχουν αρχίσει πολλοί δείκτες στην οικονομία και γεννούν σε θετικό πρόσημο. Δεν περιγράφουμε το δικό μας success story. Του ανθρώπου ήρθε. Βεβαίως και έχει προβλήματα ο πολίτης. Αλλά εδώ ο πολίτης θα κρίνει εάν είχε παραμείνει στην εξουσία η προηγούμενη κατάσταση Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Ναι. Όλα αυτά για τα οποία εμείς έχουμε κριτική τώρα θα ήταν καλύτερα ή χειρότερα. Ακόμα δεν το ξέρει κανείς αυτό. Πρέπει να πάω σε... Το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι πολίτες. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα, αφού κρατήσω αυτό που είπατε. Εμένα μου φάνηκε περίεργο. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος τώρα έχει εισοδήματα και πληρώνει πενταπλάσιες εισφορές γιατί είναι αναλογικά, φαντάζομαι όταν βγει σε σύνταξη θα πάρει και πενταπλάσια σύνταξη από εκείνον ο οποίος δεν δίνει. Α, δεν νομίζω. Για να είναι δίκαιο το σύστημα. Το προηγούμενο σύστημα γιατί το θυμόσαστε ποιο ήταν. Αλλιώς θα είναι σαν να πληρώνει. Γιατί αλλιώς θα είναι σαν να πληρώνει αυτός που έχει τώρα εισφορές για να πάρει σύνταξη μετά κάποιος ο οποίος μπορεί για τις αποκρύπτει φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή. Δεν τότε τι προτείνετε να κάνουμε, συγγνώμη. Δεν ξέρω. Άμα ήμουν υπουργός, θα είχα και το ολόκληρο, ολόκληρο τον μηχανισμό της κυβέρνησης για να βγάλω κάτω σχέδια, αναλογικές μελέτες κτλ. Σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα, όπου είχαμε, σταθερές εισφορές στο ασφαλιστικό σύστημα, ανεξάρτητα από το εισόδημα, εμείς συνδέσαμε τις εισφορές με το εισόδημα, γι' αυτό και μεγάλες κατηγορίες τηλεθεατών, όπως σας είπα, το 100% των αυτοαπασχολούμενων στο ταξί. Ναι, ότι έχει μεγάλη κατηγορία των αγροτών. Ναι. Μεγάλη κατηγορία των ελεύθερων και των αυτοαπασχολούμενων. Μεγάλες κατηγορίες έχουν μειωμένες εισφορές. Κάποιες περιπτώσεις έχουν αυξημένες και κάποιες έχουν άδικα αυξημένες. Ναι. Αλλά παραλάβαμε ένα σύστημα σε κατάρρευση και έπρεπε να το σώσουμε. Σύντομο διάλειμμα και ξαναρχόμαστε με τον κύριο Πλαγκουτάκη και τον κύριο Μίχαλο που θα έχουν το χρόνο τους.